Τους φίλους του κρασιού υποδέχτηκαν πάνω από 110 εινοπαραγωγοί σε όλη την Ελλάδα το Σάββατο 31 Μαΐου και την Κυριακή 1η Ιουνίου, ανοίγοντας τις πόρτες στα επισκέψιμα εινοποιεία τους. Η ομάδα του Αγκρονιούς επισκέφτηκε 2 από τα εινοποιεία που συμμετείχαν στις ανοιχτές πόρτες. Αυτό τη εινοφόρου του Άγγελου Ρούβαλη στο Αίγιο και το εινοποιείο Τετράμυθος στο Άνω Διακοπτό, ενώ επίσης ξεναγήθηκε και στα αμπέλια του Αρίστου και Παναγιώτη Αλεξανδρόπουλου. Μάλιστα, τα αμπέλια βρίσκονται στην πιο ορεινή αμπελουργική ζώνη της Ελλάδας και εκτείνονται περίπου σε 200 στρέμματα. Βρισκόμαστε στις πλαγιές Αιγαλίας, σε ένα ορεινό χωριό Τυφτέρη, και εδώ καλλιεργούμε το αμπέλι. Ξεκινήσαμε με τον αδερφό μου γύρω στα 10 στρέμματα και τώρα έχουμε ξεπεράσει τα 150 στρέμματα. Εδώ που καλλιεργούμε το αμπέλι, στα ορεινά, είναι με χαρισματικά κριτήρια στην περιοχή μας. Οι επεμβάσεις για τη φυτοπροστασία στη συγκεκριμένη περιοχή δεν ξεπερνούν τη χρονιά τις 3 και αυτό λόγω ότι έχουμε ένα πολύ ξηρό κλίμα, χωρίς υγρασίες. Δεν είχαμε κάποια ενημέρωση όσον αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες ή το κράτος το οποίο να μας κατευθύνει, τι ευδοκιμεί, τι μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Όλα τα ερεθίσματα γενικά και τις κατευθυντήριες γραμμές μας τις έδωσε η Νοφόρος και ο Άγγελος Δρούβαλης μας βοήθησε στα πρώτα βήματα για να μπορούμε να παράγουμε ένα πολύ καλό προϊόν. Το αμπέλι είναι ζωή, είναι δημιουργία, αλλά παρόλα αυτά το κράτος σε νέες φυτεύσεις δίνει μόνο 5 στρέμματα, τα οποία 5 στρέμματα για να ασχοληθεί κάποιος να έρθει στην Ήπεθρο. Και στις συγκεκριμένες συνθήκες τώρα, σε μια περίοδο κρίσης, τα 5 στρέμματα δεν είναι μια βιώσιμη καλλιέργεια στο αμπέλι. Ένας βιώσιμος κλήρος στην αμπελουργία είναι τα 30 στρέμματα και πάνω. Κόστος εξαρτάται από την ποικιλία πρώτα του αμπελιού. Το κόστος εδώ σε εμάς, επειδή είμαστε ορεινοί, δεν έχουμε πολλά ραντίσματα, δεν έχουμε πολλή φυτοπροστασία, αν έρχεται γύρω στα 300 με 350 ευρώ το στρέμμα, αναστρέμμα. Τώρα όσον αφορά την ποικιλία, είναι κάποιες άλλες ποικιλίες οι οποίες είναι πιο ευαίσθητες στη φυτοπροστασία και χρειάζονται λίγο περισσότερα, κάποιες άλλες λίγο λιγότερα, αλλά ένα μέσο κόστος είναι εκεί γύρω στα 300 με 350 ευρώ, αναστρέμμα. Θα έλεγα λοιπόν σε κάποιον να ασχοληθεί με το αμπέλι, αν ήταν μεγάλος ο κλήρος. Βρισκόμαστε στο Άνω Διακοπτό, ορεινή Αιγαλία, στο εινοποιείο Τετράμυθος. Σήμερα έχουμε ανοιχτές πόρτες. Είχαμε χθες Σάββατο και σήμερα. Υπάρχει ένα θεσμός που γίνεται μία φορά το χρόνο, δηλαδή είναι ανοιχτά όλα τα εινοποιεία της Ελλάδος και άλλα έχουν κάποια event, καλούν κόσμο, κάνουν διάφορες εκδηλώσεις. Γιατί εντάξει, εμείς πέρα ότι είμαστε ανοιχτά 365 μέρες το χρόνο, λόγω είμαστε πάντα ανοιχτά, έχουμε ανοιχτές πόρτες όλο το χρόνο. Τα περισσότερα εινοποιεία, όσο επιτοπλίστων, δεν είναι ανοιχτά Σαββατοκύριακο. Οπότε έχουμε σαν θεσμό ένα Σαββατοκύριακο το χρόνο να είναι ανοιχτές τις πόρτες που λέμε, δηλαδή ελεύθερο να έρχεται ο κόσμος να δοκιμάζει, δεν έχει είσοδο, να γίνονται κάποια event, να γίνονται διάφοροι παραπάνω εκδηλώσεις πάνω στο κρασί και όχι και στο κρασί. Μπορεί να γίνονται αγώνες με ποδήλατα, διαδρομές, κάνουν διάφορα κάθε εινοποιείο. Και είναι κάτι που το ξέρει ο κόσμος, το περιμένει σε κάποιον που θα ήθελε να ασχοληθεί με την εινοποιία. Δηλαδή, καταρχήν πρέπει να το έχει μεράκι. Πρέπει να αγαπάει αυτό που πάει να κάνει και να μην το δει σαν επάγγελμα. Ας το δει, αλλά μην το δει καθαρά σαν επάγγελμα. Γιατί αυτό που έχεις μέσα σου βγαίνει και εδώ. Και από εδώ ο κόσμος το καταλαβαίνει.